Ευελίνη, το πιστεύεις, ξεκινάς εσύ. Αχα, φανταστικό, καταπληκτικό. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Γιατί? Όχι, μια χαρά, γιατί έχει κέφια σήμερα. Και αυτό το θέλουμε πάντα, ένα βαθμό μόνο και μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, μη μου κλείνεις το παλτό για να δω τι φοράς τελικά. Μπορείς να το ανοίξεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από μέσα, λοιπόν, τι συμβαίνει? Είναι το no pant. Φοράω, ναι, και ένα είναι, είναι σορτσάκι, είναι κορμάκι, τι είναι? Είναι τύπου σαν εσώρουχο είναι. Ναι. Και φοράω αυτό και φοράω και ένα κρόπ που κάμισε από μέσα μαύρο. Ναι. Και το πλεκτό αυτό. Οκ. Okay. Καμπαρντίνα, ωραία. Και αυτά τα παπουτσάκια. Και τι μήνα έχουμε? Τι? Τι μήνα έχουμε? Τι μήνα έχουμε? Μάιο. Μάιο. Όχι, εντάξει, απλά ρώτησα. Καλά. Δεν είναι και για... Είναι καλοκαιρινό το πουκάμισο αυτό, εν τω μεταξύ είναι κρόπε κοντομάνικο. Λοιπόν, και αυτό δεν το φοράς και χειμώνα, δηλαδή είναι πάρα πολύ... Μα δεν είπα κάτι, απλά ρώτησα εγώ τι μήνα έχουμε. Γιατί είπες, πω εκεί, φοράω αυτό και λέω, και τι μήνα έχουμε. Λοιπόν, άκου, Καζαμπλάνκα μου. Πηγαίνεις για μπραντς, έτσι. Έχεις επιλέξει λάθος location για το... λάθος event, ας το πούμε, για αυτό το trend, το οποίο κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ όμορφο πάνω σου. Σου πηγαίνει πάρα πολύ, αναδεικνύει τις ποδάρες σου. Αλλά συγχρόνως σε βλέπω και πάρα πολύ μαζεμένη μέσα σε αυτό και αυτό είναι που με χαλάει. Ναι. Ενώ είσαι πάρα πολύ κεφάτη και ωραία την ώρα που περπατάς, όταν στέκεσαι είσαι λίγο μαζεμένη. Και αυτό δεν πρέπει να το έχεις στο συγκεκριμένο το look. Η ιδέα του... ξέρεις, αδιάβροχο δεν είναι αυτό? Κάπως... Ναι, δεν είναι καμπαρντίνα, βαριά. Ναι, όχι, δεν είναι βαριά, είναι ανοιξιάτικη. Ναι. Είναι ανοιξιάτικη ή αδιάβροχη. Εμένα μου αρέσει. Τώρα όμως, επειδή έχεις βάλει από μέσα το πλεκτό, κάπως μπαίνουμε στη διαδικασία της συζήτησης του αν είναι εντός εποχής κτλ. Ναι, το πλεκτό αυτό σκέτο το καλοκαίρι φοριέται και πάνω ακόμα και από μαγιό και με μία ωραία φούστα μακριά και διάφορα άλλα τέτοια. Απλά το συγκεκριμένο το σορτσάκι τώρα, έτσι όπως το έχεις βάλει, που το εξαφανίζει στην ουσία αυτό το πλεκτό από πάνω και μετά έχεις βάλει και αυτό το παλτό, μου τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα. Έχεις μπερδέψει εποχές, έχεις μπερδέψει λίγο το trend και το έχεις μπουκώσει, νιώθω. Mm-hmm. Αυτό μου συμβαίνει στη συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή, αν αφαιρούσες το πλεκτό, μπορεί εμένα όλο αυτό να μου βγάζει περισσότερο νόημα. Ή να αφαιρούσες το παλτό και να κρατούσες το πλεκτό, αλλά να ήταν ξεκάθαρο το pant από κάτω. Ξέρεις, κάτι κάπως δεν το έχεις βάλει σωστά και κάπως το έχεις μπουκώσει στην πάνω πλευρά, στην εικόνα, στο πάνω μέρος. Mm-hmm. Από κάτω βλέπω ένα ωραίο μακρύ πόδι με ένα πολύ μίζερο παπούτσι, το οποίο είναι τόσο διεκπαιρεωτικό που οριακά το φοράς απλά γιατί δεν βρήκες τίποτα άλλο. Mm-hmm. Όχι για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, γενικά για τη ζωή σου. Το συγκεκριμένο παπούτσι είναι τόσο απλό, εύκολο και δεν κάνει τίποτα, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, που δεν έπρεπε να το βάλεις. Αλλά σαν trend, οριακά το έχεις πετύχει. Δύο. Πάμε τώρα στον κύριο Καβάλα. Είχες αυτό το charm όταν πέρασες, που ήταν πραγματικά σερωτικό. Έχεις μια κίνηση φανταστική. Και μετά, την ίδια στιγμή ντρέπεσαι και κάπως κλίνεσαι. Είσαι δηλαδή σαν το, ξέρεις, αυτά τα μαλάκια της θάλασσας που ανοίγουν και μετά κλείνουν κατευθείαν και όταν ανοίγουν έχουν υπέροχο χρώμα και μετά γίνονται σκούρα. Το ίδιο γίνεται και με σένα. Κάνε λιγάκι έτσι την καμπαρντίνα, μην την βγάλεις, γιατί το look δεν είναι για να βγει. Απλά κάτι λίγο έτσι να αναπνεύσει. Ρίχθει έτσι στους ώμους, έτσι. Οκ. Okay. Okay. Mm. Λοιπόν, αυτό το πλεκτό, κανονικά, θα έπρεπε να είναι σκέτο, χωρίς αυτό το μαύρο πράγμα από μέσα, αν θέλεις να βάλεις την καπαρντίνα για να κάνεις το layer, okay. Mm-hmm. Και έπειτα μου λείπουνε πραγματικά μπιχλιμπίδια. Τα λέω μπιχλιμπίδια γιατί είναι κοινά, είναι χαζά, αλλά χρειάζονται σε μερικά look για να δώσουν ένα charm, έτσι μια κίνηση παραπάνω. Αυτό δεν το έβαλες. Έβαλες ένα γυαλί φλούο και νόμιζες ότι αυτό είναι αρκετό. Θα ήταν αρκετά στη ζωή μας, αλλά εσύ σήμερα με αυτό το look θα έπρεπε να κάνεις μια πρόταση τεράστια.
να το γεμίσεις επάνω ή να βάλεις κάτι στους αστραγάλους και να βάλεις ένα άλλο παπούτσι, είτε θα ήταν flat, είτε θα βάζεις ακόμη και κοθόρνος που σου πάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Να βάλεις κλειστό παπούτσι για να κάνεις στυλ. Ή λοιπόν θα βάζεις ένα απλό πέδιλο με κάτι διακοσμητικό στα πόδια ή θα έβαζες κοθόρνους. Επειδή είσαι πολύ χαριτωμένη, εγώ προσωπικά ζητάω πάρα πολλά πράγματα από σένα και θέλω να σοβαρευτώ και πραγματικά σου το έχω πει και άλλες φορές. Δεν θέλω τώρα να πούμε ότι τελειώνουμε, ότι εκείνο το άλλο. Δηλαδή δεν θέλω να αφήσουμε έναν απόϊχο άσχημο για κάποιους οι οποίοι μπορούν να τολμήσουν πράγματα. Αυτό το look όπως ήτανε, αν είναι χωρίς το πουκάμισο, ήτανε ξεχυλωμένο και έπεφτε ο ένας ώμος. Καλά, εγώ δεν φοράω να ξεχυλώνει ο ένας ώμος, αλλά λέω, θα ήταν πολύ ωραίο. Έτσι να σε δω με έναν ώμο, ας πούμε, κάπως έτσι. Να κάνεις κάτι, κατάλαβες. Να βάζεις δύο σκουλαρίκες έτσι, να φωτίσεις αυτό το πρόσωπο κι άλλο, με το υπέροχο κεφάλι αυτό. Δεν το έκανες αυτό. Γιατί δεν το έκανες? Επειδή τώρα δηλαδή θα σου βάλω ένα κατσαρό δύο κι εγώ, να το. Είναι κατσαρό. Είναι ξεκάθαρο. Στέλιο, είσαι καλά? Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Η Καζαμπλάνκα δεν πρέπει να είναι. Διότι έχει χάσει τις εποχές, έχει χάσει το μέτρημα, τους μήνες, τις θερμοκρασίες, όλα. Αλλά το χειμώνα αυτό δεν το φοράς, είναι πάρα πολύ... Το φοράς όμως μια χαρά τον Οκτώβριο. Άκου, η καπαρτίνα γενικώς είναι ένα ρούχο που μπορεί να φορεθεί όλο τον χρόνο με κάποιες όμως προϋποθέσεις. Γιατί είναι κυρίως άνοιξη, αρχές άνοιξης και φθινόπωρο. Τώρα αυτό, σαν πάχος ρούχο ας πούμε, προφανώς και μπορεί να φορεθεί, αλλά επειδή το έχεις μαυρίσει πάρα πολύ από πάνω και το έχεις μπουκώσει και με το πλεχτό, με το μαύρο γιακά, με το μαύρο πουκάμισο, φαίνεται σαν να είναι Οκτώβριος και κάτι να σου συνέβη και κάτω. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και να έχει φύγει το παντελόνι, να λερώθηκες κτλ. Αυτό ήθελε, αν κρατήσει το πλεχτό αυτό που είναι καλοκαιρινό και μπορεί να μην ήθελε από μέσα λευκά, ήθελε μπες, ήθελε λίγο χρώμα εικόνα, μία πιο μεγάλη τσάντα. Είναι πραγματικά σαν να σου συνέβη και κάτι και να λείπει το παντελόνι σου και να είναι όμως φθινόπωρο. Αχ, μάλιστα. Τελική βαθμολογία 8, Καζαμπλάνκα μου. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις.